το νομοσχέδιο αυτό, λοιπόν, κατά την άποψή μου, έχουμε δύο προβληματικά ζητήματα. Το ένα που αφορά τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που πλέον απελευθερώνονται οι σχέσεις εργασίας με ό,τι αυτό που να σημαίνει, οι συμβάσεις, οι απολύσεις. Και το δεύτερο πολύ προβληματικό κατά με είναι ότι ουσιαστικά η μεταφορά της εποπτείας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας σηματοδοτεί και την εντός εισαγωγικών αποδέσμευση των όρων λειτουργίας, που θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μας, και σε υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών. Θέλουν μικρό σχολείο, δημόσιο και ακριβό. Τι σημαίνει αυτό? Το δημόσιο σχολείο συρρυκνώνεται. Γιατί συρρυκνώνεται? Γιατί αφήνουν ελεύθερα τα ιδιωτικά σχολεία να ανοίξουν φροντιστήρια πια με το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή, μετά τις 1,5 ώρα τα σχολεία θα λειτουργούν ως φροντιστήρια.